Είναι ο Ανδρέας Χολέβας, 28 χρονών, Έλληνας δεύτερης γενιάς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που εδώ και 9 μήνες υπηρετεί τη θητεία του, χωρίς να έχει καμία τέτοιου είδους υποχρέωση και είναι μέλος της Προεδρικής Φρουράς. Το μικρό παιδί ήθελα να μπω στρατό, να υπηρετήσω την πατρίδα, αλλά είχα τη δουλειά μου πέρα, που μου έλεγε ο μπαμπάς έπρεπε να μάθω τη δουλειά πρώτα. Και όταν την έμαθα, αποφάσισα στα 28 χρονών να έρθω να απειρτήσω την Ελλάδα. Παιδί Ελλήνων μεταναστών, ο Ανδρέας γεννήθηκε στο Χάρισμπεργκ της Πενσιλβάνια. Όμως η Ελλάδα είναι μέσα του, στο μυαλό του, την ψυχή του, αλλά και την καθημερινότητά του. Είμαστε 500 οικογένειες κοινότητα στην εκκλησία και από κάτω την εκκλησία είχαμε ελληνικό σχολείο. Πήγα μέχρι 8η τάξη και μετά έκανα κάτι φροντιστήρια με τη μάνα μου. Και κάθε μέρα με φίλους Ελληνοαμερικάνοι και με την Εκκλησία κάθε μέρα. Όταν ακούς Ελλάδα, δηλαδή, τι σκέφτεσαι? Έφυγα αμέσως. Όταν έχω μια ευκαιρία να έρθω Ελλάδα, με τη μία βγάζω εισιτήριο και έρχομαι. Είναι η πιο όμορφη χώρα σε όλο το πλανήτη. Είναι μια και μοναδική. Ο Ανδρέας είναι ο μοναδικός ομογενής που υπηρετεί στους Εύζωνες. Ήταν η φωτογραφία του παππού του που ήταν Εύζωνα στη Βασιλική Φρουρά το 1937, αυτή που σφράγισε το όνειρο και έκανε τον Ανδρέα να θέλει τόσο πολύ να βρεθεί ακίνητος φρουρός στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Πώς είναι να είσαι Ελληνοαμερικανός Εύζωνας και στην Προεδρική Φρουρά? Είναι μεγάλη τιμή, είναι κάτι μοναδικό που θα το έχω να το θυμάμαι όλη τη ζωή μου. Και νιώθω πολύ περήφανος που μπορούσα να υπηρετήσω στο σώμα Ευζώνων. Και ήταν τέτοια η λαχτάρα του να υπηρετήσει την πατρίδα που ήρθε στην Ελλάδα 3 φορές ώστε να διευθετηθούν όλες οι λεπτομέρειες, να αποκτήσει την ελληνική υπηκότητα, να πάρει ελληνικό διαβατήριο και τελικά να καταφέρει να καταταγεί. Πώς αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί φίλοι στο γεγονός ότι πρέπει να φορέσει όλο αυτό το πράγμα, στολή και τα λοιπά? Λένε πώς αντέχεις και μέσα στο καλοκαίρι, είχε πολύ ζέστη. Και άμα κάθεσε ακίνητος πάνω στο μημείο με τη στολή, ας πούμε, άμα είναι το μημείο, έχουμε 40 βαθμούς, το μημείο πάνω έχει 45. Αλλά χάρηκανε που το είδαν και μου λένε μπράβο, συγχαρητήρια. Σήμερα που η θητεία του σιγά σιγά τελειώνει, ο Ανδρέας νιώθει ευτυχής που κατάφερε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Δεν το μετανιώνω με τίποτα, είναι κάτι που θα το ξαναέκανα. Για την περηφάνεια τους γονείς μου, για τους θείους, θείες, για τους φίλους μου και να δείξω κάτι και στην Αμερική, στα παιδιά που είναι ομογενείς Έλληνες, που είναι δεύτερη γενιά και αυτοί, ότι πρέπει να στηρίζουμε την πατρίδα μας.